Μαζί μας εδώ στο στούντιο έχουμε τον υποψήφιο για μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου Πρέβεζα στο τμήμα των υπηρεσιών, υποψήφιο με την ανεξάρτητη επιμελητηρική πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του Γιάννη Γιαμά, τον κύριο Χρήστο Μίτση, τον ασφαλιστή κύριο Χρήστο Μίτση. Καλημέρα σας, κύριε Μίτση. Καλημέρα, κύριε Μίτση. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας για μία ακόμα φορά. Και έρχεστε σήμερα, κύριε Μίτση, την επόμενη μέρα από την μεγάλη προεκλογική εκδήλωση που έκανε ο κύριος Γιαμάς και ο συνδυασμός σας χθες. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση του συνδυασμού μας και ήταν ιδιαίτερη τιμή και χαρά που μας τίμησε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Καβαδάς, ο οποίος μας είπε αρκετά πράγματα, μας είπε για το ρόλο του επιμελητηρίου και τις δράσεις που μπορεί να αναπτύξει και γιατί είναι χρήσιμο το επιμελητήριο, και παράλληλα έγινε και η παρουσίαση και η κεντρική ομιλία του Προέδρου μας, όπου ανέπτυξε τις θέσεις και είπε διάφορες δράσεις, οποίες με την εκλογή μας, αφού μας επιλέξουν οι συνάδελφοι επαγγελματίες, θα υλοποιήσουμε ως πρόγραμμα και δράσεις για την επόμενη θητεία του επιμελητήριου. Προφανώς θεωρείτε ότι κάτι δεν έχει γίνει καλά, ίσως γιατί πρέπει να αλλάξει η διοίκηση του επιμελητηρίου? Κοιτάξτε, θεωρούμε όλες αυτές τις μέρες που τον ένα μήνα που είναι ο προεκλογικός αγώνας, που ερχόμαστε σε επαφή με τους συναδέλφους επαγγελματίες όλων των κατηγοριών, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, βλέπουμε ότι στα μάτια του στο επιμελητήριο είναι πάρα πολύ χαμηλά, και επίσης θεωρούν ότι κάποιες φορές το πληρώνουν χωρίς να ξέρουν ποιος είναι ο ρόλος και η ουσία. Εδώ ερχόμαστε εμείς, το ψηφοδέλτιό μας και οι συναδελφοί μας, οι οποίοι έχουμε όρεξη, όραμα, καταλάβαμε τι κάνει το επιμελητήριο και έχουμε την πίστη και τις γνώσεις για να τρέξουμε τις διαδικασίες αυτές, έτσι ώστε κάθε μικρός ή μεγάλος συνάδελφος επαγγελματίας να καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του και να κάνουμε τις δράσεις αυτές που χρειάζεται να αναπτυχθεί η περιοχή μας και οι συνάδελφοι επαγγελματίες. Μάλιστα. Κύριε Μίτση, εσείς έχετε μια επαγγελματική πορεία πάνω από 25 χρόνια, είστε άνθρωπος αγοράς, έχετε θητεία σε πολυεθνικές αλλά και ελληνικές εταιρείες. Ζείτε τα τελευταία χρόνια, εργάζεστε στην Πρέβεζα, γνωρίζετε ποιες είναι οι ανάγκες έτσι, του επιμελητηριακού κόσμου, του κόσμου της αγοράς γενικότερα. Πώς αποφασίσατε να εμπλακείτε τόσο ενεργά με το επιμελητήριο και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους επιχειρηματίες που θα ψηφίσουν, θα έρθουν στην κάλπη τις 16 και 17 Νοεμβρίου? Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος της αγοράς, γνωρίζω και τον κλάδο του τουρισμού και τη μεταποίηση και των υπηρεσιών και το τουριστικό, γιατί ήταν η σχέση μου η επαγγελματική τέτοια με την αγορά. Οπότε με τις γνώσεις, τις επαφές, με τον τρόπο και την εμπειρία που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια στην επαγγελματική μου καριέρα, που συνεχίζω και ακόμα και ευελπιστώ και για πολλά άλλα χρόνια να μας αξιώσει ο Θεός να είμαστε καλά, έχω τα εχέγγυα και τον τρόπο και τις γνώσεις να μπούμε στη διαδικασία να αναπτύξουμε την περιοχή, η οποία θα είναι επωφελία όλων των επιχειρηματιών, είτε είναι μικρός είτε μεγάλος, γιατί κακά τα ψέματα η περιοχή μας αναπτύσσεται, αλλά αναπτύσσεται θεωρώ και μόνη της. Οπότε εμείς εκεί θα πρέπει να έρθουμε να κουμπώσουμε δράσεις μέσω του μελητηρίου, και ο πιο βασικός στόχος είναι να μάθουν οι συνάδελφοι επαγγελματίες ποιος είναι ο ρόλος του μελητηρίου και τι μπορεί να κάνει για αυτούς και να φέρει τα θετικά αποτελέσματα που χρειάζεται η περιοχή μας για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο και να αναπτύξουν και οι ίδιοι τις επιχειρήσεις τους, τις θέσεις εργασίας, την οικονομία γενικότερα σε όλα τα επίπεδα. Και γι' αυτό το λόγο πήρα την απόφαση να συμμετέχω ενεργά στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Γιαμά
και απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλους τους επαγγελματίες, γιατί η μεγαλύτερη νίκη που θα έχουν αυτές οι εκλογές θα είναι η συμμετοχή. Εάν καταφέρουμε και έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή από την προηγούμενη φορά, θα είναι η μεγαλύτερη νίκη για τον Πελητηρίο, και αυτή η νίκη θα πιστωθεί στο δικό μας συνδυασμό, να το ξέρετε, γιατί έχουμε τρέξει όλοι οι υποψήφοι, έχουμε φτάσει παντού, έχουμε μιλήσει με όλους τους επαγγελματίες, έχουμε ακούσει τους προβληματισμούς τους, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η επόμενη μέρα με εμάς στη διοίκηση θα είναι πολύ καλύτερη για το μέλλον του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής μας. Μάλιστα. Να επαναλάβουμε ότι είστε υποψήφιος με το συνδυασμό του κυρίου Γιαμά στο τμήμα των υπηρεσιών. Οι εκλογές για το μελητήριο είναι στις 16 και 17 Νοεμβρίου, από τις 8, αν δεν κάνω λάθος, το πρωί. Είναι Σάββατο από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα, και Κυριακή 8 η ώρα το πρωί μέχρι 7 η ώρα το απόγευμα. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για μία ακόμα φορά που μου δώσατε βήμα. Να σας ευχαριστήσουμε λοιπόν για την επικοινωνία που είχαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.